κενά. Αν μπορείς να κοιμηθείς, αμάδα μου. Πεινάω! Πάλι μωρέ πεινάς. Δεν σου πήρα ένα κρεμμύδι πέρυσι. Περπατώντας τους δρόμους της πόλης, η βοή του κόσμου μπερδεύεται ευχάριστα με τις μουσικές και τις ευχές από τους καλλιτέχνες του δρόμου. Μπαλάντες, hard rock, κριτικά, ρεμπέτικα, καραγκιόζες, οι καλλιτέχνες του δρόμου δίνουν μια ξεχωριστή νότα στις βόλτες μας. Κορίτσι μου, ποιος σε πρόδωσε και σ' άφησε μισή. Είμαι από Θεσσαλονίκη. Από Αμφιλοχία είμαι, αλλά μείναμε εδώ γιατί είναι υπέροχη η Κρήτη. Μουσικός του δρόμου, ναι. Γιατί στον δρόμο. Του δρόμου, ναι. Γιατί ο δρόμος είναι ελευθερία. Ο δρόμος είναι μάθημα, σχολείο, ρε παιδί μου. Έχει πολλά. Ο κορονοϊός και οι απαγορεύσεις που επέφερε έκανε αρκετούς καλλιτέχνες να βγουν στο δρόμο. Πάντα έπαιζα μουσική σε μαγαζιά και μετά το 2020 με τον κορονοϊό αναγκάστηκα κάπως να βγω το πρώτο καλοκαίρι έξω και είδα έναν άλλο κόσμο, μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί στον δρόμο? Είναι πιο άνετα. Σε βλέπει πιο εύκολα ο κόσμος. Τα πεσιρίκια του αγκαλιάζουν καλύτερα και εμείς τα αφήνουμε να παίξουν. Κορώνα, μπάρμπα μου, κορώνα χάνεις, δεν είπαμε. Έτσι δεν είπαμε. Ωι Μανούλα, μα το στην πίξω. Θα το ρίξω εγώ το κέρμα και τη σιλοποδίτη. Έλα, μπαρμπούλι μου. Τώρα, εσύ έχεις παίξει και σε μαγαζιά. Έχεις... Έχω παίξει σε μαγαζιά, αλλά δεν παίζω πλέον. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρουν καθόλου τα μαγαζιά. Δεν έχει δυσκολίες στον δρόμο? Εντάξει, πάντα έχει δυσκολίες, ρε παιδί μου, αλλά το δύσκολο το κάνουμε εύκολο. Δεν είναι. Άμα δεν μπορείς να παίξεις, απλά δεν παίζεις. Ωι, ωραία, Μανούλα μου, να πω και μια μαντινάδα. Βέβαια. Πήγα Κρήτη στα Χανιά, στο Ρέθυμνο το κάστρο. Πήγα Ηράκλειο Κνωσό, ποτέ δεν θα ξεχάσω. Στα live έχεις τον κόσμο για 3 ώρες, παραδείγματος χάρη, και τον κάνεις ένα ταξίδι. Τον ανεβάζεις, τον κατεβάζεις κτλ. Και έχεις κόσμο που σιγά σιγά χτίζεις μια σχέση, μια εμπιστοσύνη. Έξω είναι όλοι απλά περνάνε γρήγορα. Οπότε έχουν ένα πολύ μικρό χρονικό περιθώριο που σε βλέπουν. Οπότε ψυχολογικά υπάρχει μια άλλη πίεση, το ότι έχω πολύ λίγο καιρό για να σε κερδίσω. Στο στόμα θα γυρνάν βραμάναμαν ρητορικά χαλίκια. Και μες στο στόμα θα γυρνάν βραμάναμαν. Στο μεταξύ έχεις παίξει σε όλη τη χώρα κριτικά, σωστά? Ναι, σχεδόν, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Μια μικρή στάση απολαμβάνοντας την τέχνη τους αρκεί για να τους κάνουμε χαρούμενους, αλλά και για να ζωγραφιστεί το χαμόγελο και στα δικά μας χείλη. Και ένα παιδάκι που γελάει κάνει και άλλο ένα να γελάς. Και αυτό είναι το χαρούμενο, αυτό είναι το καλύτερο και αυτό είναι που θέλουμε, να δώσουμε μια όμορφη στιγμή και μια καλοσύνη. Και εδώ στον δρόμο υπάρχει καλοσύνη και σεβασμός. Και... Ναι. Κι όμως. Κι όμως, παιδιά, στην Κρήτη υπάρχει.